ιδιαίτερη χαρά γιατί είναι δεύτερη χρονιά που παρουσιάζουμε το συγκεκριμένο έργο. Εγώ πλέον με το ρόλο του παραγωγού. Είστε από τους ηθοποιούς που ρισκάρετε θεατρικά σαν παραγωγός. Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι ένα μεγάλο παιδί με ένα πολύ ακριβό παιχνίδι. Την παραγωγή του θεάτρου ή και το ίδιο το θέατρο. Αλλά κυρίως η παραγωγή, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, λέμε, μπορεί να στα δώσει μία και να στα πάρει πέντε. Με τα χρήματα δεν έχετε και ιδιαίτερη σχέση. Ούτε μία σχέση, ναι, δεν με αφορούν. Είναι απλώς κάποια τυπωμένα χαρτιά για μένα. Ένα έργο που απαιτεί υποκριτική δυνότητα. Και ευτυχώς τη διαθέτει η γυναίκα μου. Είμαι τρισευτυχισμένος όταν την παρακολουθώ να παίζει. Μου αρέσει πάρα πολύ και τη θαυμάζω απεριόριστα. Ο Δημόρος Αλευθέρω, έχετε και τον κύριο Κυριακίδη, ο οποίος μιλάει με πολύ όμορφα λόγια πάντα για εσάς. Με πολύ θαυμασμό. Αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο να ακούς γενικώς. Όχι, είναι υπέροχο γενικώς να ακούς και τον άνθρωπό σου να μιλάμε για αγάπη, σαφέστατα. Ο Δημήτρης είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Εντάξει, το ότι είμαστε τόσα χρόνια μαζί δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει μυστικό, ώστε να συνεχίζει ένα ζευγάρι μετά από τόσα χρόνια. Το μυστικό είναι. Το μυστικό είναι να αγαπιέται. Να αγαπάς και να σέβεσαι τον άλλον. Και εσείς και ο κύριος Κυριακίδης έχετε πει αρκετές φορές ότι προκειμένου να κάνετε το όνειρό σας στο θέατρο, μπορεί να έχετε ρισκάρει οικονομικά. Και έχουμε ρισκάρει και, ναι, και σπίτι έχουμε πουλήσει, αλλά είναι κάτι που δεν μας ενοχλήσε από τη στιγμή που αυτό που σας είπα ήταν επιλογή μας συνειδητή. Αν είχα χάσει στο καζίνο τα χρήματά μου ή κάπου αλλού, ναι, θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Παναγία μου.